Καλημέρα, μικρή και ανεξάρτητη. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο δάσος. Και τι μπορούμε να κάνουμε στο δάσος? Όπως ξέρουμε, η φύση είναι ευεργετική τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους μεγάλους. Μέσα στο δάσος, τα παιδιά μπορούν να παίξουν πολλά παιχνίδια ή απλώς να παρατηρούν τα έντομα, να συλλέγουν φύλλα, να ανακαλύπτουν θησαυρούς. Θα μοιραστώ μαζί σας λοιπόν μερικές ιδέες και είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθούν. Πάρτε μικρά κουτάκια και δώστε τα στα παιδιά. Αφήστε τα να συλλέξουν μικρούς θησαυρούς που θα ανακαλύψουν μέσα από την παρατήρηση. Στη συνέχεια μπορούν να περιγράψουν τα ευρήματά τους. Καθαρίστε το δάσος. Έχετε μαζί σας σακούλες σκουπιδιών και γάντια και καθαρίστε το μέρος στο οποίο θα κάνετε πικνίκ, αλλά και τη γύρω περιοχή. Συζητήστε για αυτά που ανακαλύψατε. Από τι υλικό είναι συνήθως? Ποια προϊόντα είναι τα πιο συχνά απορρίμματα? Από πού πιστεύετε ότι προήλθαν? Τα πέταξαν οι άνθρωποι? Τα μετέφερε ο αέρας? Παίξτε διάφορα παιχνίδια. Μπάλα, σχοινάκι, κυνηγητό. Και μιλήστε τους για τα παιχνίδια που παίζετε εσείς παλιά. Κρύψτε ένα αγαπημένο τους λούτρο ή αρκουδάκι ή όποιο άλλο ζώακι θέλετε. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να το βρουν. Μαζέψτε ρίγανη ή άλλα βότανα και μυρωδικά και στη συνέχεια αποξηράνετε τα. Μια καλή ευκαιρία για να μάθουν τα παιδιά σας τις μυρωδιές τους. Διακοσμήστε το μέρος που θα κάνετε πικνίκ. Λίγα λουλούδια, κάποια ξύλα ίσως για να φτιάξετε μία είσοδο, λίγες πέτρες για κουζίνα. Παιχνίδια ρόλων αγαπούν όλες οι ηλικίες. Δημιουργήστε ένα βραχιόλι εμπειρίας. Πάρτε μία ταινία διπλής όψεως ή χαρτοτενία και φορέστε τη σαν βραχιόλι. Από την έξω πλευρά θα πρέπει να κολλάει. Κολλήστε λοιπόν επάνω διάφορα πράγματα που θα βρείτε στο δάσος κατά τη διάρκεια της βόλτας σας. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι, μπορείτε να πείτε μία ιστορία με αφορμή το βραχιόλι που δημιουργήσατε. Θα εκπλαγείτε από το πόσες διαφορετικές ιστορίες θα ακούσετε. Τέλος, μία αγαπημένη δραστηριότητα είναι να κλείσετε τα μάτια σας μαζί με το παιδί και να ακούσετε όλους αυτούς τους πανέμορφους ήχους της φύσης. Όταν τα ανοίξετε, συζητήστε με το παιδί για τους ήχους που ακούσατε. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν οι ιδέες που σας έδωσα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά πολλά φιλάκια! Γεια σας!